Γραμματικόπουλος. Γραμματικόπουλος εδώ, Γραμματικόπουλος. Θα κάνει το Γραμματικόπουλος, η μπάλα κάπου κόντραρε. Ευκαιρία εδώ, το νέο σουτ και γκολ. Σούτερο Γραμματικόπουλος, η μπάλα κόντραρε και ο Κουλούρης. Και πάλι όπως το προηγούμενο Σάββατο, ο Κουλούρης είναι αυτός που δίνει τη λύση, ο Ηλίας Κουλούρης. Και κάνει το 1-0 για τον Γιόλο. Όπως και το περασμένο Σάββατο, έτσι και τώρα ο Κουλούρης είναι αυτός που κάνει το 1-0 για την ομάδα του Πανοβριακού από την προσπάθεια του Γραμματικόπουλου στο 11. Αν συμβεί αυτό, το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Τσότρας εδώ χάνει ευκαιρία. Χάνει μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ο Τσότρας ήταν σε καλό σημείο, δεν σούταρε σωστά όμως. Δεν έβγαλε το κορμί του και χάνει την καλή ευκαιρία εδώ για τον Αετό με τον Τσότρα στο... Ο Γραμματικόπουλος. Γραμματικόπουλος από αριστερά, Γραμματικόπουλος. Θα βγάλει τον Γραμματικόπουλος, πάλι κάπου κόντρα ρε κιόλας. Πήγε παράλληλα με την εστία. Όπως οι παίκτες του Αετού, βγαίνει και ο Καλιακμάνης εκεί, χάνει την μπάλα και γκολ. Έχασε την μπάλα ο Καλιακμάνης και έχουμε το 2-0 για τον Πανοβριακό με σκόρερ τον Κουλούρη. Νομίζω είναι πάλι ο Κουλούρης ο σκόρερ, εκπληκτικό αυτό. Και στο προηγούμενο παιχνίδι είχε πετύχει 2 γκολ ο Κουλούρης στο πρώτο ημίχρονο με τη Θήλα και σήμερα πετυχαίνει πάλι 2 γκολ ο ίδιος παίκτης. 2-0 λοιπόν ο Ηλίας Κουλούρης. Μετά την ασταθή απόκρουση του Καλιακμάνη που δεν μπόρεσε, 2-0 ο Κουλούρης στο 21. Η Γάμα Εθνική είναι πολύ κοντά για τον Πανοβριακό μετά το 2-0 που πέτυχε και πάλι ο Κουλούρης. Σε μεγάλη φόρμα ο νεαρός. Πέτυχε 2 γκολ και επαναλαμβάνω το προηγούμενο Σάββατο στον αγώνα με τη Θήλα. 2 γκολ και σήμερα. Προσπάθεια Τσότρας εδώ. Για να δούμε. Προσπαθεί ο Τσότρας εδώ. Κάνει φοβερή προσπάθεια. Θα βγάλει τη σέντρα. Και κεφαλιά πάνω την εστία. Φοβερή προσπάθεια του Τσότρα εδώ. Από δεξιά. Και κεφαλιά που έγινε. Τον Βίνια. Ball out. Φάση αυτή για τον Ραμαντάνης. Από Σκίτης. Το σούτ εδώ που γίνεται στην αγκαλιά του Ζήγου από τον Γκέγκα. Το σούτ του Γκέγκα στην αγκαλιά του γκολκίπερ Ζήγου. Έχει κάποιες προσπάθειες ο Έτος. Έχει κάνει κάποιες επιθετικές προσπάθειες στο 36. Αλλά ετάται με 2-0 εδώ στο Ριόλο. Τώρα με τον Γκέγκα το σούτ μάζεψε ο τερματοφύλακας. Σκίτης. Από Σκίτης θα βγάλει τη σέντρα. Προσπάθεια εδώ, ευκαιρία εδώ για τον Αετό να μειώσει 2-1. Από Σκίτης έβγαλε τη σέντρα. Και η προσπάθεια που έγινε στη συνέχεια μπάλα κατέληξε λίγο out από τα δοκάρια του goalkeeper Ζήγου. Είχατε καλή από Σκίτη. Από Σκίτη θα βγάλει σέντρα καλή. Κεφαλιά εδώ out την μπάλα. Καλή ενέργεια των παιχτών του Αετού. Από Σκίτη έβγαλε τη σέντρα από δεξιά. Η κεφαλιά στη συνέχεια που έγινε από τον Βίνια. Out την μπάλα. Στο 43 με τον Βίνια. Αμαντάνης. Θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά εδώ 2-1, έβγαλε τη σέντρα και η κεφαλιά, έχουμε το 2-1 από τον Αποσκήτη. Ο Αποσκήτης είναι αυτός που κάνει το 2-1 για την ομάδα του Αετού, μειώνει λοιπόν ο Αετός με τον Νίκο Αποσκήτη με ωραία κεφαλιά στο 48. Στο 48 λοιπόν έχουμε τη μείωση του σκορ σε 2-1, νέο ενδιαφέρον στο μάτς με τον Νίκο Αποσκήτη με κεφαλιά. Αποσκήτης που και σκοράρει και στον αγώνα πρωταθλήματος με πολύ ωραία κεφαλιά στο 1-1 στον αγώνα του πρώτου γύρου σε αυτό το γήπεδο είχαν έρθει 1-1 οι δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Η κεφαλιά εδώ διώχνει ο θεραδοφύλακας. Η κεφαλιά εδώ που έγινε έδειξε ο θεραδοφύλακας. Εκπληκτική επέμβαση εδώ του Καλιακμάνη στην κεφαλιά που έγινε. Κουλούρης. Κεφαλιά που έγινε εδώ εντυπωσιακά ο Καλιακμάνης είπε όχι. Έγινε το λάθος εδώ. Για να δούμε Παμπουτσής. Παμπουτσής στο έδαφος. Γραμματικόπουλος θα κάνει το σούτ την μπάλα. Κοντράρι κόρνερ. Στο λάθος, στο τραγικό της άμυνας του Αετού. Το εκμεταλλεύτηκε ο Παμπουτσής. Γραμματικόπουλος στο σούτ την μπάλα. Κοντράρι κόρνερ. Στο 65. Ευκαιρία με τον Γραμματικόπουλο. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Κεφαλιά εδώ η μπάλα πάντα το κάρια. Κεφαλιά από τον Παμπουτσή. Ελάχιστα πάνω από το δοκάρι και μπάλα. Καλή ευκαιρία για τον Πανοβριακό στο 71.
στην κεφαλιά του Παμπουτσί, μπάλα λίγο πάνω τα δοκάρια του Καλιακμάνη. Γραμματικόπουλος εκτελεί, δοκάρι! Δοκάρι στο 82 στην εκτέλεση την πολύ καλή του σπεσιαλίστα Νίκου Γραμματικόπουλου. Είδατε. Και συνέχεια έχουμε φάουλ για τον Πανοβριακό. Δοκάρι λοιπόν στο φάουλ του Γραμματικόπουλου στο 82. Μα, έγινε λάθος. Μπακάλης. Γραμματικόπουλος. Το σούτ εδώ που γίνεται και γκολ! Έχουμε το 3-1! Το 3-1 με τον Παπουτσί! Όλα τελειώνουν εδώ στο 83! 3-1 ο Παπουτσί στο 83 για τον Ριόλο! Βλέπετε τι γίνεται, αφιέρωσε και στον Σπύρο Αβράμη τον γκολ ο παδικοχαμένο Παπουτσής, ο Θανάσης Παπουτσής. 3-1 λοιπόν στο 83, ο Πανοβριακός με Παπουτσί σκόρερ. Παπουτσής 3-1. Ακούτε τι γίνεται, πολύ κοντά στην άνοδο στην Γαμεθική ο Πανοβριακός με Παπουτσί 3-1. Κάτσενος, εδώ είναι ευκαιρία, για να δούμε η παλιά που γίνεται, το σούτ και γκολ, 4-1. 4-1 εδώ. Εδώ 4-1, έχουν πέσει όλοι όμως του Αετού για offside στον επόπτη. 4-1 ο Πανοβριακός, εδώ έχουμε πολλά παράπονα, βλέπετε τον παιχτό του Αετού στον επόπτη. Για offside και έχουμε το 4-1 παράλληλα για την ομάδα του Ριόλου. Ο Παπουτσής είναι και πάλι ο σκόρερ. Στο 85 έχουν πέσει όλοι του Αετού για offside στον κύριο Διαλυνά. 4-1 ο Παπουτσής. Για να δούμε, ο κύριος Καλύβας θα συνεννοηθεί με τους βοηθούς, να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Θα συνεννοηθεί με τον κύριο Διαλυνά, 4-1 Παπουτσής, αν θα μετρήσει τον γκολ.